Γεωργία Τασούλη. Ο Γιαννάκης και ο Φλόξ. Γιαννάκη, είπε η θεία Σοφία, μη βασανίζεις πια τον καημένο το σκύλο. Ο Γιαννάκης καθόταν κατά γης και έπαιζε με το Φλόξ, ένα ωραίο λυκό σκύλο που ήταν ακόμα κουτάβι. «Μα δεν τον βασανίζω», είπε, «παίζω μαζί του». Πήγαινε να του φέρεις ένα κουπάκι γάλα. Το καημένο το σκυλάκι θα είναι καταπεινασμένο. «Ας περιμένει και λιγάκι», είπε ο Γιαννάκης. «Δεν μπορώ να γίνω και υπηρέτης του σκύλου». Η θεία Σοφία ξανά πιάσε τη δουλειά της. «Τι του κάνεις πάλι», ρώτησε σε λίγο, ακούγοντας το Φλόξ να κλαίει. «Τίποτα, θεία, του τον έζεψα στο αμαξάκι μου που το φόρτωσα με πέτρες και ο Φλόξ θα μου τις κουβαλήσει ως την άκρη του κήπου για να χτίσω ένα σπιτάκι». «Ένα σκύλος και μάλιστα ένα τόσο μικρό σκυλάκι δεν μπορεί να σέρνει πέτρες», είπε η θεία. «Και πάλι σου λέω, μην τον βασανίζεις». «Μα δεν τον βασανίζω, παίζουμε σου λέω και είναι πολύ ευχαριστημένος». «Εμένα μου λες, εσένα θα σ' άρεσε να σέρνεις ένα μάξι με πέτρες». «Τα παιδιά δεν είναι σκύλοι». «Ήθελα να σε έβλεπα να γίνει σκύλος για κάμποσο καιρό για να ειδείς αν θα σ' άρεσε». «Μα ούτε να παίξει κανείς δεν μπορεί», μουρμούρισε ο Γιαννάκης. Και κάθισε στον καναπέ, ενώ η θεία Σοφία αντίκρι του έραβε πάντα. Έξαφνα του φάνηκε πως λίγο-λίγο η θεία Σοφία μίκραινε, ενώ η βελόνα της μάκραινε και χόντρενε και έμοιαζε με ένα μακρουλό ραβδί. Άρχισε να έρχεται προς το μέρος του και τον κοίταζε παράξενα και έγειρε το ραβδί της και άνοιξε το Φλόξ. Και ξαφνικά, τι παράξενο, το πέτσινο κολάρο του σκύλου έγινε ένα άσπρο γιακαδάκι. Το κορμί του σκεπάστηκε με ένα κουστούμι όμοιο με του Γιαννάκη και σε μια στιγμή ο Φλόξ μεταμορφώθηκε σε παιδί, ίδιο και απαράλλαχτο με το μικρό του κύριο. Ο Γιαννάκης πήγε να βγάλει μια χαρούμενη φωνή, βλέποντας τούτη τη μεταμόρφωση, μα αντί για φωνή βγήκε από το λαρίγγι του ένα γάβγισμα. Έσκυψε το κεφάλι του και κοιτάχτηκε. Αλλά αντί για το γαλάζιο του μπλουζάκι και το παντελόνι του, είδε τον εαυτό του σκεπασμένο όλο με τρίχες μαύρες και σταχτιές. Τα χέρια του είχαν γίνει τριχωτά και είχαν μακριά νύχια στις άκρες τους. Έξαφνα βρέθηκε με 4 πόδια. Η ευχή της θείας Σοφίας είχε γίνει αληθινή. Είχε μεταμορφωθεί σε σκύλο και ο Φλόξ είχε μεταμορφωθεί σε παιδί. Θέλησε να δείξει πόσο στεναχωρημένος ήταν για αυτό το παθημά του, μα δεν μπορούσε να βγάλει λέξη από το στόμα του. Μόνο να γαυγίσει μπορούσε και τίποτε άλλο. «Σόπα», του είπε τότε ο Φλόξ παιδί, «μου πήρες το κεφάλι με τα γαυγίσματά σου». Και τον χτύπησε με ένα ραβδί. «Μη χτυπάς το σκύλο σου», είπε η φωνή της θείας Σοφίας. «Μπα, τι πειράζει, τα σκυλιά δεν είναι παιδιά». Για να γλιτώσει κι άλλο ξύλο καημένος, ο Γιαννάκης σκυλί κρύφτηκε κάτω από τον καναπέ. Σε λίγο όμως άρχισε να τον θερίζει η πείνα και βγήκε και άρχισε να τρίβεται στα πόδια του μικρού του αφέντη με την ελπίδα πως θα του έδινε λίγο ψωμί ή λίγο γαλατάκι. «Φύγε από εδώ», είπε το παιδί και τον κλώτσισε δυνατά. Και το δυστυχισμένο τετράποδο που είχε άλλοτε 2 πόδια έφυγε ουρλιάζοντας τον κήπο. Ο κύριός του έριξε μία πέτρα και το χτύπησε στο πόδι. Ο Γιαννάκης έβαλε ακόμα μεγαλύτερες φωνές και έτρεξε να κρυφτεί μέσα στα χαμόκλαδα. «Περίμενε και θα ειδείς. Τώρα θα πάω να βρω μια κατσαρόλα και θα στη δέσω στην ουρά σου και τότε θα ειδείς πως θα γαβγίζεις». Ακούγοντας τούτη τη φοβέρα, ο Γιαννάκης έτρεξε και κρύφτηκε σε μια γωνιά του κήπου για να γλιτώσει από το κακό αφεντικό του. Όταν νύχτωσε, το δυστυχισμένο ζώο Γιαννάκη σκυλί ξαναγύρισε στο σπίτι. Σηκώθηκε στα μπροστινά του πόδια και από το παράθυρο είδε πως είχαν κιόλας τρώσει το τραπέζι για το βραδινό φαγητό και είχε μια πείνα. Έβγαλε ένα δειλό γάβγισμα. Άκουσε τότε μια φωνή που ήταν σαν της θείας Σοφίας να λέει «Να ο Φλόξ, ζητάει να μπει μέσα, άνοιξε του». «Ας περιμένει, δεν μπορώ εγώ να σηκώνομαι όλη την ώρα για να κάνω τον υπηρέτη του σκυλιού μου». Πέρασε ένα λεπτό και ύστερα άλλο λεπτό, έπειτα μισή ώρα, έπειτα μια, και ο άμυρος ο σκύλος ήταν ακόμα έξω και νηστικός. «Μπα, τον λησμόνισα», έκανε ο ψευτογιαννάκης, ενώ πλησίαζε στο αναπαυτικό του κρεβατάκι. «Τι να γίνει, ας τα καταφέρει όπως μπορεί». Ο καημένος, ο αληθινός Γιαννάκης σκύλος,
Ξαναγύρισε στον κήπο, όπου ύστερα από πολλή ώρα, γιατί η κοιλιά του ήταν άδεια, κατάφερε να κοιμηθεί. Πόσο κράτησε αυτός ο ύπνος? Κανένας δεν ήξερε να του πει. Όταν ξύπνησε, άρχισε να τρίβει τα μάτια του και αφού τα έτριψε καλά, τα άνοιξε και τι είδε? Είδε τη Θεία Σοφία με το φως αναμένο να ράβει πάντα πλάι στη λάμπα. Είδε το φλόξ πλαγιασμένο στα πόδια του. Και το πιο ευχάριστο, δεν είχε πια τρίχες στα χέρια του. Τα μάγια είχαν λυθεί. Δεν ήταν πια σκύλος, είχε ξαναγίνει παιδί. Το πρώτο που έκανε ήταν να τρέξει στην κουζίνα να γεμίσει ένα κουπάκι γάλα και να το φέρει του φλόξ. Και από την ημέρα εκείνη η Θεία Σοφία ποτέ πια δεν ξαναείπε στο Γιαννάκι «Μην πειράζεις να τον καημένο το σκύλο».